τους. Μία παρουσία εξαιρετική από το χώρο του Πασόκ Κινάλ, όπου ήταν υποψήφιος στις προηγούμενες εκλογές, ήταν ο κύριος Σίδερης, ο Αντώνης Σίδερης, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε τώρα εδώ. Θα κάνουμε μία συζήτηση γενικότερα για τη Λευκάδα, νομίζω, και για την πολιτική κατάσταση. Και ο ίδιος θα μας μεταφέρει και τις δικές του, έτσι, τη δική του άποψη σε διάφορα ζητήματα. Κύριε Σίδερη, καλό απόγευμα. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, κύριε Κουνιάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και χαίρομαι που σας ακούω και πάλι. Θέλω λίγο να ξεκινήσω διαφορετικά. Πριν μερικές εβδομάδες, πριν ακόμα επικοινωνήσουμε για να βγούμε, μιλούσα, ξέρετε, επειδή εδώ μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω με ανθρώπους που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην αυτοδιοίκηση. Ξέρετε, κάθε μέρα το τηλέφωνο μου, ο δημοσιογράφος χτυπάει από εδώ και από εκεί. Μου λέει κάποια στιγμή ένας αυτοδιοικητικός, πάρε τηλέφωνο τον Αντώνη τον Σίδερη κάποια στιγμή να κάνετε μια δημόσια τοποθέτηση. Γιατί νομίζω πως ήταν από τα στελέχη του Πασόκ που άξιζε να πάνε καλύτερα στις εκλογές, και εκεί πέρα τώρα μου άφησε και μία αιχμή. Εντάξει, θα μπορούσε να βοηθηθεί και περισσότερο. Αλλά έτσι συμβαίνει πάντα στα εσωκομματικά πολλές φορές. Ίσως δεν δίνεται η απαραίτητη όθηση. Το εστερνίζεστε αυτό? Τώρα θα μου πείτε, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Απλά θέλω να μου πείτε τη γεύση σας. Ίσα που μου αρέσει να απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις και αυθορμήτως. Κοιτάξτε, εγώ επειδή δεν είμαι ούτε επαγγελματίας πολιτικός, ούτε επαγγελματίας της πολιτικής, ούτε ξέρω τα κόλπα εντός εισαγωγικών, πήγα λίγο αδαείς σε κάποια ζητήματα. Ναι. Αλλά δεν πειράζει. Όταν εννοείται αδαείς, εννοείται... Η ικανοποίηση που μου έδωσε, η εκτίμηση που έδειξε ο κόσμος στο πρόσωπό μου ήταν τόσο μεγάλη, που πραγματικά χάρηκα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και μάλιστα και από άλλους χώρους, άνθρωποι και στελέχοι και της κυβερνητικής παράταξης και άλλων παρατάξεων, που πλέον έχουμε γίνει και φίλοι. Και ξέρετε, αυτό είναι και συγκινητικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, και το λέω βεβαίως με όση αντικειμενικότητα μπορώ να έχω, γιατί είχαμε, σας γνωρίζω λίγο προσωπικά, αλλά ξέρετε, πολλές φορές, και εδώ τώρα λίγο το γενικεύω, ξέρετε, σε όλη αυτή τη διαδικασία πάντα, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Λευκάδα, συμβαίνει γενικότερα στα κόμματα, πολλές φορές, ξέρετε, γίνεται μια προσπάθεια ίσως να επιβληθούν κάποιοι που μπορεί να επιθυμούν κάποιοι μηχανισμοί. Και να πω και την αλήθεια, πως και τα πράγματα ακόμα στο Πασόκ στη Λευκάδα, όπου υπάρχει και ένα έλλειμμα επικοινωνίας των θέσεων του κόμματος, και αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα, με την έννοια το ότι δεν ξέρουμε αν έχει συγκροτηθεί η νομαρχιακή, δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα σε ισχύ η εκλογική επιτροπή που θα φτάσουμε σε ευρωεκλογές, αλλά θέλω να πω, δεν ξέρω αν το εισπράτετε κι εσείς, ότι υπάρχει ένα έλλειμμα επικοινωνίας των θέσεων του Πασόκ Κινάλ στην Λευκάδα. Δεν θα συγκροτηθεί ποτέ η νομαρχιακή? Ξέρετε κάτι παραπάνω να μοιραστείτε μαζί μας? Αυτό θα σας ρώταγα κι εγώ, αν θα συγκροτηθεί ποτέ η νομαρχιακή. Δεν ξέρουμε κάτι. Και προφανώς τώρα, ασχέτως των τοπικών ζητημάτων, υπάρχει θύμη της κεντρικής διοίκησης, για να μην κρυβόμαστε. Τώρα, ένα θέμα που έπρεπε να έχει λυθεί από την αρχή, φτάνουν χρόνια τώρα και ακόμα ταλαιπωρούμαστε. Μας στήχησε και εκλογικά αυτό. Σωστά, σωστά. Και στοιχίζει περισσότερο και στην εικόνα που θέλει να παρουσιάσει ένας χώρος. Δεν μπορεί να υπάρχει η εκλογική επιτροπή δύο έτη, για παράδειγμα. Ασχέτως αυτού, βέβαια. Για να γυρίσω λίγο στην τελευταία παρατήρησή σας, ένας λόγος που την πάτησα, αν μου επιτρέπετε, εντός εισαγωγικών, όσον αφορά το καθαρά αριθμητικό εκλογικό αποτέλεσμα, ήταν ότι και λόγω κομματικής, ας πούμε, νομοφροσύνης και λόγω χαρακτήρα, επέλεξα να μην έχω μια τόσο άμεση επαφή με τον κόσμο, αλλά να ακολουθήσω, αν θέλετε, την κομματική οδό. Και αυτό μου στήκησε, βέβαια, διότι υπήρξαν διάφορες άλλες καταστάσεις. Δεν πειράζει. Δεν είναι της παρούσης τώρα αυτό. Καταλαβαίνω, όχι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Αντιλαμβάνομαι, βεβαίως, και προχωράμε παρακάτω. Απλά ξέρετε, επειδή έχουν περάσει αρκετοί μήνες, θέλετε να πείτε πως εσείς επιλέξατε να λειτουργήσετε συλλογικά στα πλαίσια ενός κομματικού μηχανισμού που υπήρχε, όταν, για παράδειγμα, μπορεί κάποιοι άλλοι υποψήφοι γενικότερα να λειτουργούσαν διαφορετικά. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Το ζήτημα όμως είναι. Δεν είναι μόνο θέμα υποψηφίων, είναι γενικότερα. Ναι, το πώς ναι. λειτουργεί το κομματικό παιχνίδι, το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω και δεν θέλω και να το μάθω κιόλας. Θα σας πω κάτι. Εγώ ήθελα απλά να κατέβω για να προσφέρω
κάτι στον τόπο, εάν είναι δυνατόν. Τώρα τα άλλα εν τέλει δεν με αφορούν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά θέλω να πω κάτι γενικότερα, το γενικεύω για όλα τα κόμματα. Αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις παρατάξεις πολλές φορές δημιουργούν ένα κλίμα αποστροφής σε ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν. Γιατί ξέρουν πολλές φορές, δεν το λέω για εσάς για να μην παρεξηγηθείτε, μάλιστα, ότι μπορεί να είναι και τα εξυλαστήρια θύματα. Θα σας πω κάτι, επειδή μικρό παιδάκι ήμουνα, θυμάμαι τον πατέρα μου ενεργό δικηγόρο τότε, ήταν στο κόμμα αυτό μέλος. Και τον θυμάμαι να κρεμάει τα πολιτικά του παπούτσια και να αποχωρεί, τώρα μιλάμε το 80 κάτι, εντάξει, ναι, και να μου λέει ένα μήνυμα γέ μου, μου λέει, κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει καθαρότητα στο χώρο της πολιτικής. Προτιμώ να έχω την αξιοπρέπειά μου. Δεν θέλω ούτε αξιώματα, γιατί τα αξιώματα φέρνουν τα άλλα. Και το θυμάμαι σαν τώρα. Και αυτό σας λέω τώρα 30 χρόνια πίσω. Τέλος πάντων, το κρατάμε. Θέλω λίγο να ρωτήσω όμως, εσείς αυτή τη στιγμή η εμπειρία σας αυτή σας έφερε κοντά με τον τόπο σας. Σας γνωρίζει ένα σημαντικό μέρος πλέον του κόσμου. Να ρωτήσω αν αυτή τη στιγμή το μικρόβιο της πολιτικής παραμένει. Δηλαδή, αν μπορούσα να σας ρωτήσω αυτή τη στιγμή ποιες, αν έχετε κάποιες φιλοδοξίες, κύριε Σίδερη, ποιο είναι το επόμενο βήμα σε εσάς, σε αυτή τη δημόσια σφαίρα. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχω κάποιες φιλοδοξίες συγκεκριμένες. Mm-hmm. Το μικρόβιο της ενασχόλησης με τα κοινά και του ενδιαφέροντος πάντοτε παραμένει. Ναι. Γι' αυτό και παρακολουθούμε και από κοντά όλες τις εξελίξεις και στα δημοτικά και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στη δικιά μας σκηνή της Λευκάδος. Αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι θα προσχεδιάσουν κάτι για να μπορέσουν να φτάσουν εν τέλει με μια μέθοδο συγκεκριμένη, επαγγελματική αν θέλετε, σε ένα αποτέλεσμα. Μάλιστα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν αισθανθώ ότι μπορώ κάτι να προσφέρω, θα ρηχτώ στη μάχη και θα το κάνω. Mm-hmm. Εάν δεν το αισθάνομαι αυτό, δεν θα το κάνω. Αλλά εφόσον το αισθάνομαι, δεν θα το κάνω. Μάλιστα. Θέλω λίγο τώρα να σας ρωτήσω, θα πάμε λίγο στα κεντρικά και στην επικοινωνία και στο λόγο του ΠΑΣΟΚ, θέλω τη δική σας την άποψη. Θέλω λίγο να μου πείτε πώς είδατε το εκλογικό αποτέλεσμα και στον Δήμο και στην Περιφέρεια. Θέλω επίσης να πω ότι το ΠΑΣΟΚ και στις εκλογές στις αυτοδιοικητικές ήταν διχασμένο με την έννοια το ότι υπήρχαν πάρα πολλά στελέχη που δεν συμπαθούσαν την υποψηφιότητα του κύρου Καλού. Ο κύριος Καλός, δηλαδή, θέλω να πω ότι έχασε από την εκλογική δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ στην Λευκάδα. Δεν τον στήριξαν. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση, μπορείτε να διαφωνήσετε. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Έχουμε τον κύριο Βεργίνη από την πρώτη Κυριακή με ένα ποσοστό σχεδόν 50%. Με την απόσταση που έχετε, αν μπορούσα να σας ρωτήσω, πού πιστεύετε έκανε λάθος ο κύριος Καλός, ο οποίος ξεκίνησε, υπερασπίστηκε ένα δικό του έργο, έφτιαξε όπως λέει ένα τεχνικό πρόγραμμα που είναι πρίκα για τον κύριο Βεργίνη, παρόλα αυτά η καθημερινότητα και οι εκλογές που ήρθαν αμέσως μετά με ένα δύσκολο καλοκαίρι με το νερό, τον έφεραν στην θέση της αντιπολίτευσης. Έχετε άποψη? Βασικά τα είπατε όλα σχεδόν. Και για τις αιτίες, αν και δεν θέλω να έχω το ρόλο του κριτού τώρα. Την άποψη σας ζητάω. Ναι. Αλλά προφανώς αυτά που λέτε είναι κάτι πανθυμολογούμενο και τα προτερήματα και οι αδυναμίες της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Μου έλεγε και ένας έμπειρος, ο πιο έμπειρος ίσως από το διοικητικός που έχουμε στη Λευκάδα, ότι η επιτυχία μιας δημοτικής αρχής θα εξαρτηθεί τους πρώτους 6 μήνες το πολύ ένα χρόνο. Mm-hmm. Από εκεί θα φανεί εάν μια δημοτική αρχή θα πετύχει. Πόσο θα είναι προετοιμασμένη να προωθήσει τα ζητήματα που θέλει, δεδομένου και των δυσκολιών του ελληνικού κράτους, έτσι. Βεβαίως. Και των αγκυλώσεων και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είχε κριθεί πολύ πριν από τις εκλογές. Δεν ήταν, όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές, ένα αποτέλεσμα το οποίο κρίθηκε τους τελευταίους μήνες ή το καλοκαίρι. Άρα θεωρείτε ότι ο κόσμος είχε πάρει την απόφασή του πολλούς μήνες νωρίτερα σχετικά με το πού θα στραφεί στις επόμενες εκλογές αυτοδιοικητικές. Μάλιστα. Mm-hmm. Και γι' αυτό και υπήρξε και ένα κύμα εκλογής του κυρίου Βεργίνη, το οποίο εν τέλει ήταν ασυγκράτητο και μη αντιστρεπτό, όπως πάνε. Πάντως, αναγνωρίζετε
και το αναγνωρίζει και ο κύριος Καλός, ότι ο ίδιος, και το έχει πει και στη συνέντευξή του και στον Prisma 91,6, ότι κλείστηκα στο γραφείο μου γιατί δούλευα πάρα πολύ για αυτές τις μελέτες και χάθηκε μια επικοινωνία με τον κόσμο και αυτός ο απαραίτητος ομφάλιος λόρος το να είσαι εκεί. Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή ο Δήμος έχει συνέχεια, αν σας ρωτούσα ποιες πιστεύετε ότι είναι οι προσδοκίες των συμπολιτών μας στον κύριο Βεργίνη, πιστεύετε ότι ο κύριος Βεργίνης πρέπει άμεσα να δώσει δείγματα γραφής? Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο κύριος Καλός κρίθηκε. Ο κύριος Βεργίνης τι είπε? Δώστε μου ένα μήνα. Και είναι λογικό, δεν μπορούμε να τον κρίνουμε την επόμενη μέρα μόλις ανέλαβε. Από εκεί και πέρα λένε κάποιοι ότι δεν μπορείς να έχεις και 6 μήνες, 7 να καταλάβεις τι συμβαίνει στο Δήμο. Πιστεύετε πως ο κόσμος, ένα μέρος της στήριξης του κύριου Βεργίνη ήταν επειδή βρήκε ελκυστικό το πρόγραμμά του ή επειδή θεωρείτε πως θεώρησε πως είναι η μοναδική λύση από τη στιγμή που απογοητεύτηκε από τον κύριο Καλό? Και τα δύο θα έλεγα. Και φάνηκε ως η μοναδική λύση στον κόσμο που ήθελε μια αλλαγή στη Δημοτική Αρχή, αλλά και ο κύριος Βεργίνης έχει μια συγκεκριμένη εμπειρία σε διοίκηση και μεγάλων δημοσίων οργανισμών, εκτός από τη βουλευτική του θητεία. Ναι. Αλλά λέω για τους δημοσίους οργανισμούς, γιατί προσομοιάζουν περισσότερο με τη λειτουργία του Δήμου. Mm-hmm. Και θεώρησε ότι αξίζει μια ευκαιρία. Και αυτό αποφάσισε ο κόσμος, έτσι. Εγώ, αν θέλετε την άποψή μου, αν και ούτε ένας μήνας δεν έχει συμπληρωθεί, μου αρέσει που ασκεί μια διοίκηση που δεν είναι αποστηρωμένη mm-hmm. μέχρι στιγμής. Δηλαδή θα μπει σε όλα τα θέματα ο ίδιος μπροστά, ακόμα και σε θέματα που είναι αντιδημοφιλή, και θα προσπαθήσει να δώσει λύση. Τώρα το τι θα γίνει θα το δούμε. Έτσι, αν θα πετύχει, αν θα αποτύχει, αν θα φύγει ως επιτυχημένος ή αποτυχημένος, αυτό θα το δούμε στο τέλος της θητείας. Πώς κρίνεται το γεγονός? Αλλά έχει ξεκινήσει με έναν τρόπο που δείχνει ότι σπάει κάποια στεγανά και κάποιες καθιστικές απόψεις που υπήρχαν. Βεβαίως, γιατί και ο ίδιος από την αρχή είπε ότι και θα εφαρμοστεί και ο νόμος και για τους κοινόξιους χώρους, είπε ότι εγώ θα σπάσω αυγά και δείχνει να είναι αποφασισμένος. Και επίσης νομίζω πως και ο ίδιος κοιτάζει και την πολιτική του ιστεροφημία, γιατί όπως είπε και στην ομιλία του, αυτό ήταν και το κίνητρό μου, η αγάπη μου για τον τόπο σε όλα αυτά. Μένω λίγο σε αυτό το οποίο λέτε. Πώς κρίνετε το γεγονός ότι ο κύριος Βεργίνης έχει κρατήσει όλα τα νευραλγικά πόστα? Δηλαδή, για παράδειγμα, μαθαίνω δεν θα υπάρχει Γενικός Γραμματέας, θα είναι ο ίδιος θα υποπτεύει το Δήμο. Έχει κρατήσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σε εξέλιξη ακόμα. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια μπροστά, γιατί κοιτάξτε, υπάρχει και μια δικαστική διαμάχη με την Όσιον μετά τη στροφή της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Και επίσης έχει κρατήσει και ένα σημαντικό κομμάτι της δημόσιας περιουσίας. Πιστεύετε πως αυτό το κάνει για να μπορεί ο ίδιος να μην χρειάζεται να ζητάει να το εξηγήσουν για να έχει τον απόλυτο έλεγχο των πραγμάτων? Μια δική σας ανάγνωση, τη ζητάω ως πολίτης περισσότερο ενεργός. Κοιτάξτε, προφανώς, ειδικά στα θέματα της διοίκησης των αιρετών, ο ρόλος της ομάδας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Χωρίς ομάδα δεν μπορείς να πας πουθενά. Ναι. Και οι συνεργάτες, όπως είχε και η προηγούμενη διοίκηση επίσης, οι συνεργάτες της, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη, αν θέλετε εντελώς προσωπική, αυτός που έχει και την τελική ευθύνη τελικά είναι επικεφαλής. Ναι. Και εν τέλει αυτός αποφασίζει, αυτός έχει και την ευθύνη. Και αυτός θα τα ακούσει εντός εισαγωγικών αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, ή και αυτός θα αποθεωθεί αν τα πράγματα πάνε καλά. Mm-hmm. Επομένως, και εξ αυτού ορμόμενος, κάποιος επικεφαλής μπορεί να πει ότι θέλω να έχω και προσωπικά τον έλεγχο σε κάποια πράγματα. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ, να σας πω την αλήθεια, παράλογο, ειδικά με τον τρόπο διοίκησης και τη λειτουργία των ελληνικών οργανισμών. Μάλιστα, μάλιστα. Το σημειώνουμε αυτό και το κρατάμε. Θέλω λίγο, αν δεν έχετε να συμπληρώσετε κάτι για τα τοπικά, να πάμε λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ανήκετε σε ένα χώρο, το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν να είστε δεύτεροι. Μετά βεβαίως μια πτώση του ΣΥΡΙΖΑ λόγω αυτής της εσωστρέφειας που υπάρχει. Από την άλλη, πρέπει να πω, κύριε Σίδερη, ότι νομίζω πως ακόμα το ΠΑΣΟΚ Κινάλ ψάχνει το αφήγημά του. Ή νιώθετε πως έχει γίνει πιο συγκεκριμένος ο πολιτικός του λόγος? Δηλαδή, πώς εξηγείτε αυτό το χάσμα το δημοσκοπικό να είναι πολύ ψηλά
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να ακολουθούν με μεγάλη απόσταση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Θεωρώ, για να είμαστε αντικειμενικοί, δεν μιλάω ως πρώην υποψήφιος ΠΑΣΟΚ. Να μην θεωρηθεί ότι είμαι και υποκειμενικός, όσο και αν είμαι ενδόμηχα υποκειμενικός, ας το πούμε έτσι. Αλλά θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις και είτε δεν μπορεί να τις επικοινωνήσει όπως πρέπει, είτε καμιά φορά παρασύρεται από μια αντιπολιτευτική ανησυχία, ειδικά πλησιάζοντας τώρα και οι ευρωεκλογές, και περισσότερο γκρινιάζει παρά αναπτύσσει τις θέσεις του, ενώ θα έπρεπε να γίνεται το αντίθετο. Τέτοια πιο μεγάλη σιγουριά, αν θέλετε, ότι οι θέσεις μας εν τέλει θα εκτιμηθούν από τον κόσμο, χωρίς να μένουμε μόνο στην αντιπολιτευτική τακτική. Ναι. Μάλιστα. Το σημειώνουμε αυτό. Νομίζω πως επόμενος σταθμός είναι οι ευρωεκλογές, όπου και εκεί πάλι θα αναμετρηθούν οι δυνάμεις. Ίσως συνήθως στη χώρα μας οι ευρωεκλογές είναι και ένα μήνυμα προς την εκάστοτε κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα και ένα σχόλιο. Παρατηρείται και στην Ευρώπη αλλά και στην κοινωνία μας μια συντηρητικοποίηση της κοινωνίας μας λόγω και των πολλών προκλήσεων και μιας οικονομικής αβεβαιότητας. Επειδή, για παράδειγμα, ασχολείστε και με την ιδιότητα του φαρμακοποιού, τα καταγράφετε και στον τομέα σας καλύτερα. Μπορείτε να μας δώσετε έτσι μια εκτίμηση. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει πλεόνασμα και βάζει αναχώματα για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Πώς κρίνετε τα μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται από την κυβέρνηση για την ακρίβεια, η οποία, εντάξει, πλέον οι τιμές είναι σε το χρηματιστήριο. Πας κάθε μέρα και βλέπεις άλλες τιμές σε καθημερινή βάση. Ειδικά στο θέμα της ακρίβειας δεν έχει πετύχει η κυβέρνηση. Ναι. Δεν το λέω για λόγους, όπως είπα και πριν, αντιπολιτευτικούς, διότι δεν μ' αρέσει και η γκρίνια. Αν φτιαχτεί, ας πούμε, μεθαύριο που θα γενιαστεί ο δρόμος, δεν θα καθίσω να πω ότι, α, ξέρετε, ένα σημείο στην μπάρα του δρόμου είναι στραβό και δεν μας αρέσει. Όχι, είναι ένα καλό έργο και καλώς έγινε. Ναι. Από εκεί και πέρα, στο θέμα της ακρίβειας δεν υπάρχουν δυστυχώς θετικά αποτελέσματα μέχρι τώρα. Και υπάρχει και ένας περιορισμός δημοσιονομικός για το πόσα λεφτά μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Έτσι. Γι' αυτό απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές για να λυθεί εκβαθέων το πρόβλημα. Δεν μπορεί να δίνει συνέχεια λεφτά, γιατί δεν υπάρχουν, για να πούμε και την πραγματικότητα. Επομένως, είναι ένα ζήτημα το οποίο κατ' εμέ δεν τα έχει πάει καλά. Παρ' όλα αυτά, έχει το πλεονέκτημα και ως κυβέρνηση, γιατί έχει την πρωτοβουλία για όλα τα ζητήματα. Και της θέσης της, δηλαδή, και του θεσμικού της ρόλου. Και για το λόγο ότι υπάρχει μια, όπως είπατε, στροφή σε συντηρητικές πολιτικές της κοινωνίας, και για τους λόγους που αναφέρατε και για τους λόγους ότι αρκετές κυβερνήσεις από τον απέναντι χώρο απέτυχαν. Ναι. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, για παράδειγμα, αλλά και άλλες κυβερνήσεις σε άλλες χώρες απέτυχαν και ο κόσμος στράφηκε με μεγαλύτερη σποδρότητα στις συντηρητικές πολιτικές και λόγο. Πάνω σε αυτό, να μείνω λίγο, επειδή ασχολείστε με τον τομέα της υγείας. Πώς κρίνετε την επιλογή του Άδωνη Γεωργιάδη να επιστρέψει σε ένα υπουργείο? Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ταυτισμένος βεβαίως και θα υλοποιήσει στις οποίες μεταρρυθμίσεις ζητηθούν. Ναι. Μάλιστα, έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις το τελευταίο διάστημα που, εντάξει, ερμηνεύονται ποικίλο τρόπος. Μία αίσθηση, πιστεύετε πως θα είναι για καλό η τοποθέτησή του Υπουργείου Υγείας? Κοιτάξτε, δεν θέλω να τον κρίνω ούτε βάσει των πολιτικών του απόψεων και των ιδεολογικών του καταβολών, ούτε και λόγω του χαρακτήρα του που είναι συγκρουσιακός. Ναι. Θα ήθελα να περιμένω να δω τα αποτελέσματα που θα φέρει. Έχει ένα πλεονέκτημα ότι η ορμητικότητά του μπορεί να δώσει λύση σε κάποια πράγματα. Έχει και όμως και το μειονέκτημα ότι μπορεί να τεινάξει στον αέρα διάφορα πράγματα ακριβώς λόγω του χαρακτήρα του. Οπότε είναι σαν μια βόμβα που δεν ξέρεις πώς θα βγει. Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Μιας που είπατε λίγο πριν για το δρόμο, για την παράκαμψη του, μάλλον για τον Αυρακή Άκτη, ο οποίος παραδίδεται μεθαύριο, είναι ένα έργο το οποίο το έχει υπερασπιστεί και ο βουλευτής Λευκάδας, ο κύριος Καβαδάς. Ήσασταν αντίπαλος στις προηγούμενες εκλογές. Ο κύριος Καβαδάς, εντάξει, και με τη φόρα της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει. Παρόλο που μπορεί να έχετε κάποιες πολιτικές διαφορές, πιστεύετε ότι
του αναγνωρίζεται το γεγονός ότι προσπαθεί. Και αν θέλετε να κάνετε κάποια κριτική, ποια μπορεί να ήταν, για παράδειγμα, για τον κύριο Καβαδά? Το ότι προσπαθεί ήταν ένα κοινό συμπέρασμα του κόσμου, θα έλεγα. Και βέβαια, άμα προσπαθείς, ούτε όλα μπορείς να τα καταφέρεις, ούτε τώρα να τα κάνεις καλά. Δεν είναι και το θέμα, άνθρωποι είμαστε. Αλλά όντως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εργατικός και αποφεύγει και τα μεγάλα... τα μεγάλα λόγια. Mm-hmm. Την κριτική που του είχα ασκήσει και στην προεκλογική περίοδο, αν θυμάστε τότε, με κάποιες επιστολές που ανταλλάξαμε σε εντελώς φιλικό κλίμα, βέβαια, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη αμοιβαία εκτίμηση, είναι ότι ανακοινωνόντουσαν και από την κυβέρνηση και ο ίδιος ως κυβερνητικός βουλευτής συνεχώς νέα έργα με λεφτά που έβγαιναν. Αλλά αυτά ήταν όλα θεωρητικά τότε. Και γι' αυτό είχα κάνει μια μορφή. Εντάξει, ρε παιδιά, αλλά συνέχεια να ανακοινώνουμε και να εξαγγέλουμε νέα έργα κάθε εβδομάδα, κάπου είχε λίγο κουράσει αυτό. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να δούμε αν όντως αυτά τα έργα θα υλοποιηθούν ή θα αρχίσουν να υλοποιούνται. Γιατί έχει περάσει ένα εμπλοκοχρονικό διάστημα και θεωρώ ότι εφόσον αυτά τα έργα μπουν μπροστά και γίνουν, θα είναι εξαδικημένο μια επιτυχημένη θητεία. Εάν όχι, πάλι θα αναλάβει το κόστος αυτό. Μάλιστα. Αναμένεται να φανεί αυτό δηλαδή, αλλά ό,τι και να είναι, βέβαια, οι προθέσεις του είναι καλές, δεν το συζητάμε. Κλείνοντας, γιατί έκανε ένα σχόλιο στην αρχή της εκπομπής, για το ζητούμενο είναι η συνεργασία όλων των θεσμικών, κάτι που στην αρχή κάθε θητείας πάντα εξαγγέλλεται, και επειδή είχαμε στην προηγούμενη αυτοδιοίκητη περίοδο μια όχι ιδανική συνεργασία και με τον κύριο Καλό, με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κτενά, η κυρία Κράτσα δεν είχε την αγαστή συνεργασία, για παράδειγμα, και με τον βουλευτή Λευκάδας. Δηλαδή, ακούγαμε να υπερασπίζεται την υποθαλάσσια ο κύριος βουλευτής, να ζητάει ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κτενάς, ο πρώην, να γίνει μια επιτροπή, να δούμε τι θέλουμε κτλ. Σε έργα τα οποία έχουν αποφασιστεί. Πιστεύετε ότι είναι εφικτή η συνεργασία του βουλευτή με όλους τους θεσμικούς και με τον κύριο Βεργίνη, που κι αυτός έχει υπάρξει βουλευτής και βεβαίως έχει και μια πολιτική επετηρίδα, έχει χρόνια πίσω που τον ακολουθούν. Ή πιστεύετε ότι κι αυτός μπορεί να μπει στη λογική του ότι μπορώ και μόνος μου να καταφέρω κάποια πράγματα? Κοιτάξτε, οι έντονες πολιτικές προσωπικότητες έχουν μια εμβέλεια που δεν μπορεί να επικαλυφθεί εύκολα. Γι' αυτό και μια συνεργασία θα ήταν επί ίσης όρης, εντός εισαγωγικών επί ίσης όρης, θα ήταν το ιδανικό. Προσωπικά θεωρώ ότι θα τις βρουν τις ισορροπίες όλοι οι αυτοδιοικητικοί. Δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Δήμαρχο και στον κύριο Βουλευτή, αλλά και στην αντιπεριφέρεια και ακόμα και στις αντιπολιτευόμενες δυνάμεις στα δύο συμβούλια. Δηλαδή, θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο να υπάρχει σύγκληση σε διάφορα πράγματα που είτε έχουν ξεκινήσει για τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, είτε θα ξεκινήσουν τώρα και συμφωνούν όλοι ότι χρειάζονται. Μάλιστα. Δεν είναι κακό αυτό, ούτε προσβλητικό είναι, ούτε μειωτικό για κανέναν. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω πως είχε ενδιαφέρον η συζήτηση που κάναμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, κύριε Σίδερη, που μπορεί να μην σας ρώτησα. Κάτι που θέλετε εσείς ίσως να πείτε στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Απλά εμείς εδώ θέλουμε να ανοίγουμε κύκλους πολιτικής συζήτησης με ανθρώπους που έχουν σημείο αναφορά στη Λευκάδα, την αγαπάτε τη Λευκάδα, την επισκέφτεστε ακόμα περισσότερο. Οπότε λοιπόν, νομίζω πως αυτή η τριβή που κάνουμε μέσα από αυτό το δημόσιο βήμα είναι θετική, τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω. Να προσθέσω ότι, όπως είπα και στην αρχή, κάθε φορά που έρχομαι στο νησί μας και έρχομαι όσο συχνά μπορώ, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ και ανοίγει η καρδιά μου με τους νέους φίλους που έχω κάνει και τους παλιούς, αλλά και τους νέους που ασχέτως χρωμάτων και παρατάξεων ενδιαφερόμαστε όλοι για τον τόπο, και θα έλεγα ότι και ωραίες συζητήσεις κάνουμε. Σωστά. Και κυρίως
συνήθως τα βρίσκουμε. Μα αυτό φαινόταν και αφού και προεκλογικά, αν θυμάστε καλά, ήμουνα κάτω με τον κύριο Μελά, ήσασταν στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο βουλευτή, με τον κύριο Καβαδά. Οπότε είστε και ένας άνθρωπος που είστε και χαμηλών τόνων. Ήμασταν στο ίδιο τραπέζι και πίναμε καφέ το Σάββατο πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές, ναι, βεβαίως, γιατί ήμουν μάρτυρας εκεί και είχαμε και τις ωραίες συζητήσεις. Έτσι ήταν με τον κύριο Μελά που κάναμε τα δικά μας τα καφενεία εμείς. Έτσι, όπως και με άλλα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, καλούς φίλους να μην μπορέσω να μην ξεχάσω κανέναν. Ξέρουν αυτοί. Έτσι. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, πάμε.